Ξάνθη. Αφού πάμε πρώτα Ξάνθη. Ωραία. Να πάμε Ξάνθη. Να πάμε Ξάνθη, γιατί να δούμε τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη Βασιλιάδη, τον οποίο και φίλος. Ήδη τον βλέπουμε. Φίλος από τα παλιά και καλός συνάδελφος. Βέβαια, βέβαια. Και έχουμε συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Βασιλιάδη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σας από Ξάνθη. Γεια σου, Βαγγέλη. Χαρά μου που σε βλέπω μετά από γερόλικες της δημοσιογραφίας και εσύ. Το γερόλικο, εντάξει, τώρα με συγχωρείς. Δεν πιστεύω να το παρεξηγείς. Όχι, απλώς κάνω μέσα στα μαλλιά μου, γι' αυτό. Κι εγώ το ίδιο, κι εγώ τα τραβάω. Για να είμαστε... Εσύ είσαι σε πλεονεκτικότερη θέση από μένα. Λοιπόν, η Ξάνθη, έχω μπλέξει την Ξάνθη, την Καστοριά και την Κοζάνη. Εντάξει, και οι τρεις συνομοί είναι στο κόκκινο. Που έχουν το πρόβλημα το μεγάλο. Και η Ξάνθη, Βαγγέλη. Νομίζω, Γιώργο, ότι η Ξάνθη έχει το μικρότερο πρόβλημα από τις περιοχές τις οποίες ανέφερες, δηλαδή από την Καστοριά και τα δύο χωριά στην ορεινή Δυτική Μακεδονία. Έχει το μικρότερο πρόβλημα γιατί μέχρι στιγμής έχουμε 12 επιβεβαιωμένα μόνο κρούσματα. Δυστυχώς, τρία από αυτά έχουν καταλήξει. Δηλαδή, ένας 76χρονος ήταν ο πρώτος, ένας 46χρονος στρατιωτικός και ένας 71χρονου κάτοικος της πόλης της Ξάνθης. Από εκεί και μετά ήδη περιμένουμε από ό,τι ξέρω, από ό,τι υποψιάζομαι δηλαδή, ότι θα υπάρχουν και άλλες δειγματοληπτικές εξετάσεις όπου τα αποτελέσματά τους ίσως να βγουν πάρα πολύ σύντομα. Αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι λειτουργήσε σε πάρα πολύ καλό βαθμό και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο έλεγχος, τουλάχιστον ο δημοσιογραφικός από τη δική μου πλευρά, δεν είναι εύκολος. Θέλω όμως να πω ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά ο κρατικός μηχανισμός. Εφαρμόστηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας για το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Και αυτό το λέω γιατί υπήρξε μια ανακοίνωση η οποία βγήκε χθες από πλευράς του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Ζέιμπεκ, ο οποίος γράφει διάφορα πράγματα, τα οποία κατά τη δική μου εκτίμηση τουλάχιστον είναι για να λέγονται. Θέλω να πω ότι αστυνομία, οι υγειονομικές υπηρεσίες και δήμοι λειτουργήσαν σε αγαστή συνεργασία για να περιοριστεί ο μεγάλος βαθμός διασποράς αυτών των κρουσμάτων. Φυσικά, αυτό θα το ξέρουμε, από ό,τι τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω, το αμέσως επόμενο δεκαήμερο. Στον Αχίνο, όπου έγινε πάρα πολύ λόγος, οι κάτοικοι λειτουργήσαν και ακολούθησαν πλήρως τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, παρά τις όποιες σιρήνες θέλανε διάφορα άλλα πράγματα στην περιοχή εκείνη. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, και ακόμα καλύτερα εσύ από τα ρεπορτάζ τα οποία κάναμε το καιρό εκείνο. Αυτή λοιπόν είναι η κλινική εικόνα αυτού του νομού. Σίγουρα υπάρχει ένα ξενοδοχείο στο οποίο έχουν εγκλειστεί για την 14ήμερη καραντίνα όσοι ήρθαν από την Τουρκία. Και εδώ είναι ένα θέμα με τους σπουδαστές και τους φοιτητές οι οποίοι μένανε στην Τουρκία, αψηφίσανε τα όσα υπόθηκαν από την πλευρά της Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε εδώ και 1,5 περίπου μήνα όλα αυτά τα μέτρα και την πλήρη ενημέρωση. Αυτοί λοιπόν ακούγανε ότι το Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είμαστε μια χαρά κλπ. Αν και οι χθεσινές προβλέψεις μιλάνε για περισσότερο από 600.000 νεκρούς θα έχει η Τουρκία το αμέσως επόμενο διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για εκεί. Αυτοί λοιπόν μόλις περάσανε στο ελληνικό έδαφος με λεωφορεία, μπήκανε σε ένα ξενοδοχείο στην 14ήμερη καραντίνα και γίνεται συνεχής ο έλεγχος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφόρηση ότι υπάρχουν θετικό κρούσμα. Πάντως είναι πολύ θετικό ότι έγινε αυτό, Βαγγελή, γιατί σκέψου να υπήρχε έστω και ένα κρούσμα και να κυκλοφορούσε ελεύθερα. Ναι, έτσι ξεκινάει η διασπορά. Ναι, από έναν ακριβώς άνθρωπο. Δεν είναι στιγμή γίνει στην Ικαρία με τον άλλον, ο οποίος πήρε πλοίο, πήγε στο νησί, τους έχει ξεσηκώσει τους ανθρώπους. Έκανε, λέει, πάρτι. Μπράβο όμως στην Ξάνθη που τα μέτρα εφαρμόστηκαν. Μπράβο στους κατοίκους που... Βέβαια, υπάρχει και εδώ μια γκρίνια για τον κύριο Καρδαλιά, για τη σύσκεψη που έγινε στην... στον Δήμο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, ήταν ο ένας δίπλα στον άλλο και βλέπουμε και τη φωτογραφία. Ήσουνα και εσύ εκεί, Βαγγέλη. Πράγματα γι' αυτό.
Εδώ αυτή η φωτογραφία. Άκουσα προσωπικά εγώ, γιατί εγώ έβγαλα αυτό το ρεπορτάζ και έχω εγώ την ευθύνη αυτού του ρεπορτάζ. Α, να σε εσύ, το κατάλαβα ότι θα σου να σε από πίσω. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εκεί θέλω να μείνω. Δεν θέλω να μείνω το ότι έφτασε στην πρώτη γραμμή ο κύριος Χαρβαλιάς κλπ. Δεν ξέρω αν η Ξάνθη θεωρείται για κάποιους ότι είναι η πρώτη γραμμή και η προμετωπίδα, ας πούμε, της Ελλάδος. Μακάρι να είναι αυτό. Και να τα ακούει ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Σταϊκούρας για να δώσει τα απαραίτητα κονδύλια στην περιοχή, για να προχωρήσει, για να επανεκκινήσει η βιοτεχνία και η βιομηχανία που χυμάζεται, όπως επίσης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αλλά να γυρίσουμε σε αυτό το θέμα. Σε μία αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σμύρνης, όπου και αυτό δημιούργησε ζητήματα, μπήκανε μέσα περισσότερα από ό,τι φαίνεται άτομα από ό,τι έπρεπε να μπουν. Το άσχημο της όλης υπόθεσης επίσης είναι ότι ο κύριος Χαρδαλιάς αλλά και οι δύο βουλευτές οι οποίοι βρεθήκανε, ο κύριος Τσιλιγκίδης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μπαράν Μπουρχάν από το Κινάλ, δεν ακολούθησαν τα πρωτόκολλα που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όταν λοιπόν, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα εκεί. Δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά η σημειολογία της εικόνας, που τουλάχιστον η πρώτη τη τάξη σε αυτήν την υπόθεση, θα πρέπει σημειολογικά τουλάχιστον να το ακολουθούν. Τι παράδειγμα δίκιο, μπορεί Βαγγέλη. Να δώσουν, Βαγγέλη. Έχεις δίκιο. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Βασιλιάδης από το Ακρίτας TV, ένας καλός δημοσιογράφος. Και φίλος. Από το Ακρίτας TV. Και φίλος πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε. Που βοηθάει πάντοτε. Καλημέρα μας. Πάντα. Εγώ έχω...